Είμαι ο Αντώνης Κούκεν και αν σου αρέσει να μαγειρεύεις ελληνικά, δεν έχεις παρά να γραφτείς συνδρομητής στο κανάλι μου. Και αν θέλεις όμως να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε αφορά το κανάλι Προτάρεις στην Κουζίνα, δεν έχεις παρά να χτυπήσεις την καμπανούλα. Και αν σου αρέσουν τα βίντεό μου, κάνε και ένα like, για να μην ξεχνιόμαστε, ωραία πατριώτη. Πριν ξεκινήσεις τη συνταγή, ένα θα σου πω. Δες πρώτα τι πας να φτιάξεις. Μιλάμε. Στον πέρα και στον δόθε, άιντε περπατήσαν άρια, νάρια, περπατήσαν άρια, νάρια, σαν την πάπια στα λιβάδια, άιντε περπατήσει σιγά, σιγά. Να το δοκιμάσω. Σαν τα ειδόνια στα βουνά. Χομπέ, να το δοκιμάσω. Δεν μπορείς να φανταστείς πείμα. Ξεκινάμε για να σας φτιάξω τον παραδοσιακό πλαστό τρικάλων. Θέλω να ευχαριστήσω τη γιαγιά την Κουντήλου. Δεν είναι η γιαγιά μου, αλλά μια γιαγιά που όταν πηγαίναμε στο χωριό του πατέρα μου, μιλάμε, έφτιαχνε τον καλύτερο πλαστό. Η ίδια η γιαγιούλα την είχε δώσει τη συνταγή στη δική μου γιαγιά και η γιαγιά μου την έδωσε στη μάνα μου και η μάνα μου την έδωσε σε μένα. Βέβαια, ξέρω ότι μπορεί να διαμαρτύρεστε μερικές φορές όταν βλέπετε εμένα να φτιάχνω παραδοσιακές συνταγές, διότι τις πειράζω λίγο. Βρε παιδιά, τις φέρνω στη σημερινή εποχή, γιατί ο πλαστός θεωρείται μια από τις κατοχικές συνταγές. Τότε που υπήρχε πάρα πολύ ανέχεια στην Ελλάδα και οι άνθρωποι δεν είχαν πολλά υλικά. Τώρα που εμείς έχουμε λίγα περισσότερα ή μάλλον πολλά περισσότερα, εγώ σαν τον Σκούκεν να μην κάνω τις δικές μου μικρές πολύ νόστιμες ατασταλίες σε μια παραδοσιακή συνταγή. Πάντα προς το καλύτερο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα σας δείξω πάνω στην επιφάνεια εργασίας είναι ενδεικτικά. Θα σας πω ακριβώς τι θα χρειαστείτε και πόσο. Με 10 φρέσκα κρεμμυδάκια πλυμμένα. Μια κουταλιά της σούπας μαϊδανό. 3 κουταλιές της σούπας άνηθο. Μια κουταλιά της σούπας δυόσμο. Ποτέ δεν έβαζαν δυόσμο, αλλά εγώ θα βάλω γιατί ο δυόσμος δίνει ξεχωριστή γεύση. 250 γραμμάρια σπανάκι. Δεν χρειάζεται να το αναφέρω συνεχώς, αλλά όλα τα λαχανικά μας τα έχουμε πλύνει εκ των προτέρων καλά. 600 γραμμάρια σέσκουλα. Θέλω μόνο τα φύλλα. Όχι τους μίσχους, δηλαδή τα κουτσάνια, τα έχουμε αφαιρέσει. 1 με 3 μεγέθους ξερό κρεμμύδι. Αυτό το αλεύρι, αν θυμόσαστε καλά, το έχω πάρει από τα Τρίκαλα και έχει και λίγο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχει και λίγο αλεύρι χωριάτικο. Έχει λίγο αλεύρι εκείνο, λίγο αλεύρι το άλλο. Τέλος πάντων είναι σούπερ. Εμείς θα χρειαστούμε 900 γραμμάρια αλεύρι καλαμποκίσιο. 200 ml ελαιόλαδο. Αντιστοιχεί σε ένα νεροπότηρο. 100 ml ξινόγαλο. Που αντιστοιχεί σε μισό νεροπότηρο. Ναι, καλά ακούσατε, ξινόγαλο, έτσι το έκανε η γιαγιά Κουντήλο και ήταν ο πλαστός ανάρπαγος στο χωριό. Πιπέρι και φρεσκοτριμμένο αλάτι. Αυτά τα ρίχνουμε κατά βούληση. Και για το τέλος, 100 γραμμάρια βούτυρο. Αν δεν έχετε βούτυρο, μπορείτε να προσθέσετε μαργαρίνη. Αλλά μεταξύ μας, καλό θα είναι τις μαργαρίνες να τις βγάλουμε από τη ζωή μας. Έχουν πάρα πολύ κακά λιπαρά, ενώ το βούτυρο είναι σαφώς καλύτερο. Και 500 ml νερό βρύσης. Το θέλω χλιαρό. Πάμε τώρα να σας δείξω
πως θα πειράξω λίγο τον πλαστό μας. Θέλω μια κουταλιά της σούπας ντόματο πελτέ. Κύκνος κατά προτίμηση, αλλά ό,τι σας βρίσκεται. Αν σας βρίσκεται στην κουζίνα σας ντομάτα λιαστή, ταιριάζει πολύ στον πλαστό. Θα χρειαστούμε 2 με 3 ντομάτες λιαστές. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Παραλείψτε τες. Πριν μπούμε στη διαδικασία, θα ήθελα να πάτε και να προθερμάνετε το φούρνο σας στους 180 βαθμούς Κελσίου, αν τον βάλετε σε αέρα, και στους 190 βαθμούς Κελσίου, αν το βάλετε στις αντιστάσεις. Και, εξ αρχής σας τα λέω αυτά και πρέπει να τα κάνετε, παίρνετε ένα μεγάλο ταψί του φούρνου σας και το βουτυρώνουμε καλά. Όταν λέμε καλά, καλά, χωρίς τσιγκουνιές. Κοιτάξτε εδώ. Και στα πλάγια. Τώρα θέλω να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από το μαϊδανό. Και επιτρέψτε μου, ξέρω ότι δεν είναι το κατάλληλο μαχαίρι για να κόβω τα λαχανικά, αλλά είναι το αγαπημένο μου. Οπότε επιτρέψτε μου και αυτή την ατασταλία. Με προσοχή βέβαια το κάνω για να μην κοπώ, γιατί αυτό κόβει πάρα πολύ, αλλά εμένα μου αρέσει. Ψιλοκόβω τον μαϊδανό. Και ό,τι ψιλοκόβω θα το ρίχνω εδώ, μέσα σε μια μεγάλη και βαθιά λεκάνη. Πάμε να ψιλοκόψουμε το δυόζυμο μου. Ξέρω ότι στις πίτες τότε οι νοικοκυρές δεν έβαζαν καθόλου δυόζυμο. Δεν ξέρω γιατί, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ρωτήσει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι στις πίτες ο δυόζυμος ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί αφήνει μια ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση. Και να μην σας πω ότι τονώνει και τις υπόλοιπες γεύσεις των άλλων λαχανικών. Στον άνηθο, αν δείτε ότι υπάρχουν χοντρά κοτσανάκια, αφαιρέστε τα και πετάξτε τα. Να μην δαγκώνουμε ξυλάκι, εντάξει. Πάμε το ψιλοκόβουμε τον άνηθο. Τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Όπω δεν μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η πίτα μπορεί οι παλαιότεροι να μην την αγαπάνε πολύ. Υπό ποια έννοια δεν την αγαπάνε? Είναι μία από τις πιο θρεπτικές πίτες, αλλά τους θυμίζει κακές αναμνήσεις, διότι ήταν το φαγητό τους για πάρα πολλές ημέρες μέσα στο μήνα. Σας είπα, υπήρχε ανέχεια τότε, οπότε η γιαγιά της προγιαγιάς μου, ό,τι μου έλεγε δηλαδή η γιαγιά μου, όταν μιλούσε για πλαστό, δεν ήθελε ούτε να τον ακούει, γιατί της θύμιζε σκληρές ημέρες, πολλές στερήσεις και διάφορα άλλα που πέρασε η χώρα μας και ο ένδοξος λαός μας. Ψιλοκόβουμε το ξερό κρεμμύδι. Αυτή η πίτα δεν θέλει καλλιτεχνίες όσον αφορά τα ψιλοκόμματα. Εντάξει. Τη λιαστή ντοματούλα. Ελπίζω να έχετε. Αν δεν έχετε, πάρτε από το σούπερ μάρκετ. Αν τώρα κάποιοι σκληροπυρηνικοί με τις παραδοσιακές συνταγές το θεωρείτε ιεροσιλία, παραλείψτε την. Ψιλοκόβουμε τη λιαστή ντομάτα και σας λέω, πραγματικά είναι τέλεια. Και τώρα πάμε να ψιλοκόψουμε το σπανάκι. Θα μου πείτε, βρε Αντώνη, 250 γραμμάρια είναι τόσο λίγο σπανάκι? Όχι βρε παιδιά. Αυτό που όμως άρεσε το σπανάκι που ψιλοκόβω εγώ, ενδεικτικά το ψιλοκόβω για τα μάτια σας και μόνο. Το υπόλοιπο σπανάκι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα έχω εδώ στη λεκανίτσα. Μόλις λοιπόν κλείσουμε την κάμερα, θα τα κάνω με την ησυχία μου. Εντάξει, τώρα είπαμε για τις ανάγκες του γυρίσματος. Στην τηλεόραση έτσι δεν κάνουν και τα φέρνουν έτοιμα ψιλοκομμένα από το σπίτι. Πάει και το σπανάκι λοιπόν εδώ. Πάμε να ψιλοκόψουμε και τα σέσκουλα. Και κοιτάξτε, τα ψιλοκόψαμε όλα τα λαχανικά μας και τα έχουμε εδώ μέσα στη βαθιά λεκάνη. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να φορέσετε τα πλαστικά γάντια μιας χρήσης. Καλύτερο θα ήταν να πλύνουμε τα χεράκια μας και να δουλέψουμε χωρίς αυτά όπως δούλευαν οι παλαιές νοικοκυρές.
Και να σας πω την αλήθεια, οι παλαιότεροι μου φαίνεται ότι είχαν μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση από ότι εμείς. Διότι σκεφτείτε, αν φτιάχνω εγώ ένα παραδοσιακό πλαστό τρικάλων και χρειάζεται να αλλάξω 3-4 φορές από ένα ζευγάρι πλαστικά γάντια πόσο επιβαρύνουμε το περιβάλλον μας. Σκεφτείτε το λίγο, οπότε πάω να πλύνω τα χεράκια μου και επιστρέφω. Φρεσκοπλημένα τα χεράκια του Αντώνη Σκούκεν. Και ήρθε η στιγμή να πάρουμε το αλάτι και να ρίξουμε. Περίπου 1-2 κουταλιές της σούπας. Ρίξτε και πιπέρι. Εγώ θα ρίξω περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Αλλά λίγο-λίγο κάθε φορά που θα τα ανακατεύω, εντάξει. Και από το καλαμποκάλευρό μας θα πάρω μια κουταλιά της σούπας γεμάτη και θα πασπαλίσω στα λαχανικά μας. Το κάνουμε αυτό διότι το καλαμποκάλευρο έχει την ιδιότητα, σαν το σιμιγδάλι, να κρατάει τα υγρά. Να τα μαζεύει δηλαδή. Και τώρα τα ζυμώνουμε. Έτσι. Να χάσουν τον όγκο τους. Και τα ανακατεύουμε. Έτσι ώστε να γίνει μια πρόσμιξη όλων των λαχανικών. Και να δώσει το ένα λαχανικό στο άλλο τη δική του μυρωδιά. Ή αλλιώς, όπως έλεγε η γιαγιά Κουντήλου, να φιληθούν τα λαχανικά μεταξύ τους. Βρε η γιαγιά Κουντήλου, εδώ υπάρχουν πολλά λαχανικά μαζί. Δεν είναι μόνο 2. Μιλάμε για πάρτι με ούζα τα λαχανικά. Πολλά φυλάκια. Το κρεμμύδι το ξερό, δίνει στο σπανάκι, το σπανάκι δίνει στα σέσκουλα, τα σέσκουλα δίνουν, μιλάμε, στο φρέσκο κρεμμυδάκι, ο μαϊντανός δίνει στον άνθο, πω. Μπερδέψαμε τα λαχανομπούτια μας. Να ρίξουμε λίγο ακόμα αλατάκι. Ρίχνω από αυτό, γιατί αν πάρω το μήλο για να τρίψω, θα τον κάνω πράσινο. Κοιτάξτε, βλέπετε, βγάζουν υγρά. Αυτό εδώ έτσι το τσούπλιασμα χρειάζεται γύρω στα 2-4 λεπτά. Δεν είναι δύσκολο. Απλά είπαμε θέλουμε να χάσουν τον όγκο. Ρίχνουμε πιπεράκι. Το πιπεράκι αυτή η πίτα το λατρεύει. Έτσι. Θυμόσαστε τον όγκο, ε. Σας είχα δείξει τον όγκο της πίτας. Και κοιτάξτε πώς ελαττώθηκε. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι βγάζουν πάρα πολλά υγρά. Να πω, όμως, τα πάτησα, τα έκανα, κοιτάζω κάτω. Σκουπίζουμε τα χέρια μας, ρίχνουμε λίγο ακόμα πιπέρι. Είπαμε, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Εγώ το ρίχνω διαδοχικά, λίγο-λίγο. Έτσι. Πάμε να πλύνουμε τα χέρια μας και επιστρέφω. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα επιπλέον υλικό που δεν σας το έδειξα εξ αρχής. Το θεωρώ προαιρετικό, γιατί τότε δεν υπήρχε πάντα και τις περισσότερες φορές δεν το έβαζαν και έφτιαχναν τον πλαστό έτσι όπως σας το δείχνω, λιτά και χωρίς πολλά πολλά υλικά, δηλαδή ό,τι υπήρχε από λαχανικό στον κήπο και ό,τι είχε νοικοκυρά στην κουζίνα της. Όταν όμως στο σπίτι ερχόταν καλύτερες ημέρες, που σημαίνει ότι υπήρχαν λεφτά, τότε πρόσθεταν και 500 γραμμάρια τυρί φέτα βαρελίσια. Το τυρί σε δοχείο είναι πιο φθηνό, αλλά πάντα η βαρελίσια είναι πιο νόστιμη και πιο εύγεστη ως φέτα. Χόντρο τρίβω, εδώ, 500 γραμμάρια και αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε μια φέτα να είναι σκληρή, όπως την έχω επιλέξει εγώ, και να έχει ελαφρώς πικάντικη γεύση. Δεν τρελαίνουμε τόσο να είναι
αλμυρή η φέτα, όσο στο να είναι πικάντικη. Το αλμυρό, θα σας έλεγα την αλήθεια, το προσπαθώ να το αποφεύγω, γιατί ό,τι τρώμε στην καθημερινότητά μας έχει πολύ αλάτι και ζάχαρη. Ρίχνουμε ένα ανακάτεμα και με το τυρί φέτα, έτσι. Πω, μοσχομύρισε, σας λέω, μοσχομύρισε. Συνεχίστε έτσι το τσούπλιασμα. Το κάνουμε τώρα με τη φέτα, ώστε η φέτα να αγκαλιάσει τώρα όλα τα λαχανικά και να δώσει μυρωδιά μεσογειακή. Αγαπάμε άλλωστε ως Έλληνες τόσο πολύ τη φέτα. Βάλτε τα δάχτυλά σας και προς τα κάτω, ε. Μην μου αφήσετε σημεία που να έχει μόνο λαχανικά, η φέτα να πάει παντού. Ωραία. Σκουπίζουμε τα χέρια μας και μην μου πείτε ότι συχαίνεστε, που βλέπετε τα χέρια μου είναι πεντακάθαρα. Έτσι τα έκαναν οι παλιές νοικοκυρές, τα σκουπίζουμε και πάμε να τα πλύνουμε. Πασπαλίζουμε με μία ακόμα κουταλιά της σούπας παραγεμισμένη καλαμποκάλευρο. Εδώ, ωραία. Και τώρα, τελειώσαμε με τη λεκάνη που έχουμε τα λαχανικά μας, είναι έτοιμα. Και θα φέρουμε μια μεγάλη και βαθιά λεκάνη μπροστά μας. Από τα 900 γραμμάρια αλεύρι, εγώ θέλω να ρίξουμε τα 600. Μετρήστε το εσείς, εγώ θα το κάνω με το μάτι. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο και το ξινόγαλο. Προσέξτε όμως τώρα, δεν θέλω να ρίξετε ακόμα νερό, καθόλου νερό, γιατί ήδη το ξινόγαλο με το ελαιόλαδο μπορεί να είναι αρκετό. Το ελέγχουμε. Θέλουμε μια μαλακή τριφτή ζύμη. Μοιάζει με βρεγμένη άμμο. Εδώ. Τώρα, εδώ που είχαμε το ξινόγαλο, θα ρίξω λίγο νεράκι, λίγο, πολύ λίγο, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Θα πάρω τον ντοματοπελτέ και θα τον διαλύσω, εδώ. Αυτή είναι μια δική μου ατασταλία, για να δώσω διαφορετική γεύση στο καλαμποκάλευρο, να μην μυρίζει τόσο έντονα το καλαμπόκι. Ενώ η ντομάτα το γλυκαίνει και λίγο που έχει ο ντοματοπελτές. Το ρίχνω στη λεκάνη μου. Εδώ. Και συνεχίζω. Κοιτάξτε τι ωραία. Έτσι, να δώσουμε γεύση στο καλαμποκάλευρο. Θέλω λίγο να μου ρίξετε λίγο νεράκι, αλλά το νεράκι προτιμήστε να το ρίξετε εδώ. Στο ποτηράκι. 1-2 κουταλιές της σούπας. Εδώ να το ρίχνετε που είχαμε τον ντοματοπελτέ. Έτσι. Λίγο, θα σας δείξω πόσο περίπου το θέλω. Έτσι. Να το... Τώρα είναι έτοιμο. Πώς καταλαβαίνουμε ότι η ζύμη για τον πλαστό είναι έτοιμη και πότε? Κάνοντας το κολπάκι να λόλα ένα μήλο. Παίρνουμε ζύμη σε μια ποσότητα όσο μια μεγάλη μπαλίτσα. Τη στριφογυρνάμε ανάμεσα στις παλάμες μας, εδώ, και αρχίζουμε να παίζουμε. Να λόλα ένα μήλο, πάρε ένα μήλο. Είδατε, διαλύθηκε, δεν διαλύθηκε, άρα η ζύμη μας για τον πλαστό μας είναι έτοιμη. Βάζουμε μπροστά μας το ταψί και αρχίζουμε και πασπαλίζουμε, έτσι, τη ζύμη μας, σε όλη την επιφάνεια. Κοιτάξτε πώς το κάνω εγώ. Μην αφήνετε κενά, κάντε το έτσι όπως σας λέω εγώ και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Προσπαθήστε να μην ρίχνετε όμως συνεχώς στο ίδιο σημείο, και στο σημείο που δεν έχει. Ρίξτε λίγο περισσότερο στα πλάγια του ταψιού σας για να φτιάξουμε και τα πεζοδρόμια. Ωραία.
με το λίγο λαδάκι που έχει περισσέψει στο ποτήρι, το ρίχνουμε το ελαιόλαδο στα χέρια μας, στις παλάμες μας. Και κάνουμε αυτό. Και αρχίζουμε λοιπόν και πιέζουμε. Το θέμα είναι ότι θέλω όταν πιέζεται το πάχος να είναι ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια του ταψιού και να είναι λεπτό. Και στα πλάγια, κοιτάξτε εδώ, σηκώνουμε και φτιάχνουμε πεζοδρόμιο. Έτσι έλεγε η γιαγιάκα μου. Και της έλεγα, βρε γιαγιά, τι πεζοδρόμιο, γιατί να φτιάξουμε πεζοδρόμιο. Έλεγε η γιαγιά μου, συνήθως τα πεζοδρόμια τα φτιάχνει ο δήμαρχος για να ανεβαίνει ο κόσμος να περπατάει με την ησυχία του και για να μην τον πατάν τα μάτια. Ενώ στις σπίτες μας τα φτιάχνουμε για να μην ανεβαίνουν να περπατάνε τα λαχανικά μας ή κάστοτε γέμιση που φτιάχνουμε κάθε φορά. Κοιτάξτε τι ωραία. Και αυτή η πίτα θεωρείται τριφτόπιτα. Όταν την κόβουμε τρίβεται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, το καλαμποκάλευρο έχει αυτή την ιδιότητα και στα πλάγια, εντάξει, κοιτάξτε εδώ, έτσι, εδώ. Είναι μια από τις πιο εύκολες διασκεδαστικές σπίτες, θα έλεγα. Και μην μου πείτε ότι μπορείτε να τη φτιάξετε χαζομάρες, χαζομάρες. Μπορείτε, είναι πανεύκολη. Τη στιγμή που μπορώ εγώ, που με προτάρει στην κουζίνα, κοιτάξτε, όταν πατάτε, μπορεί να δημιουργήσετε καμία τρύπα. Προσπαθήστε να μην αφήσετε τρύπες στην επιφάνεια της πιτούλας σας. Έτσι. Το καλαμποκάλευρο πήρε ένα πανέμορφο χρώμα από τον ντοματοπελτέ. Δεν ξέρω αν τον μπορείτε να το δείτε. Βάζουμε εδώ τα χέρια μας. Κάνουμε πάλι ένα τσατσάλισμα. Όχα γεμ αγεμ, έλεγε η γιαγιά μου. Τι κάνεις πάλι, σκλήκια έξω του ποπός. Δεν κάθισε καθόλου κάτ. Πάντα πρέπει να ασχολήσει. Παίρνουμε το ταψί και ρίχνουμε τα λαχανικούλια μας. Όχι σε ένα σημείο, εγώ λέω όχι σε ένα σημείο, αλλά ρίχνω και σε όλη την επιφάνεια εργασίας. Εκτός. Εδώ. Σκουπίστε καλά τι λεκάνη, μην αφήνετε τίποτα. Πω 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 μυρωδιές. Και απλώστε. Έτσι. Προσεκτικά. Έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία, πω 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 πω, τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Και αν δείτε κάποια κενά σε κάποια σημεία, τσιμπήστε λαχανικούλια και πηγαίνετε στο σημείο που βλέπετε ότι υπάρχει το κενό. Σας λέω, είναι μία από τις αγαπημένες μου εμένα πίτες. Τα πλένω και επιστρέφω. Για να μείνω πιστό στην παράδοση, θα σας πω πώς την ολοκλήρωναν την πίτα. Έπαιρναν εδώ λοιπόν το καλαμποκάλευρο και με ένα κουτάλι ή με το χέρι έριχναν αλεύρι πάνω από την πίτα. Μετά έριχναν ελαιόλαδο και ψιλόκοβαν και μερικά κομματάκια από βούτυρο. Εγώ όμως τη φέρνω λίγο αυτή την παραδοσιακή πίτα στην εποχή μας. Θέλω να τη φτιάξω λίγο πιο εντυπωσιακή και λίγο πιο δελεαστική. Άρα τι θα κάνω, συγχωρέστε με γι' αυτό και στα τρίκαλα, εντάξει, και η γιαγιά Κοντήλο ελπίζω να με συγχωρέσει. Αν και δεν θα με δει, διότι εκεί που είναι, με βλέπει από κάπου, ρετυρέ με θεά. Θα πάρω τα 100 γραμμάρια βούτυρο και θα τα λιώσω σε ένα πυρήμαχο σκεύος, στο φούρνο μικροκυμάτιο ή σε ένα κατσαρολάκι εσείς αν δεν έχετε. Βάλ' το ένα λεπτό. Έτοιμο, κοιτάξτε το βουτυράκι μας, τέλεια. Τώρα, μέσα σε ένα νεροπότηρο από αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη, έριξα ενός μεσαίου μεγέθους αυγό, θέλω τον κρόκο και το ασπράδι. Και με ένα πιρούνι θα το κλοκοτήσω
Πλοκοτάτο, πλοκοτάτο. Έτσι. Για 20 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι. Ωραία. Και θα το ρίξω τώρα εδώ. Μέσα στο λιωμένο βούτυρο. Ωραία. Θα πάρω λοιπόν κούφτες. Μπορώ με το χέρι να σας το δείξω. Αλλά μπορεί να μπερδευτεί κάποιος που είναι αρχάριος πόσο θα ρίξει. Τέλος πάντων. Θα σας το δείξω με το κουτάλι. Δεν το έχω ξανακάνει με το κουτάλι, αλλά εντάξει. Και θέλω να πασπαλίσετε από πάνω καλαμποκάλυβρο. Όχι μόνο σε ένα σημείο και να ρίχνετε τη πασπαλιστά, είπαμε. Σαν να είναι ζάχαρη άχνη, σκεφτείτε το. Πάμε στην πέμπτη λοιπόν. Θέλω δηλαδή να καλύψουμε με ένα λεπτό στρώμα από το καλαμποκάλευρό μας τα λαχανικούλια μας. Όχι όμως πολύ σε ένα σημείο, πολύ σε άλλο λιγότερο. Έτσι. Αυτή είναι η έκτη. Το ταψί, είδατε, είναι μεγάλο, το φούρνο μας. Αυτή είναι η έβδομη. Μην βάλετε πάρα πολύ, γιατί θα τρώτε καλαμποκάλευρο μόνο και θα κριτσανάει στο στόμα σας, δεν σας αρέσει. Αν και αφήνει αυτή την κριτσανιστή γεύση ο πλαστός. Εδώ μέσα ανακάτεψα το ελαφρώς χτυπημένο αυγουλάκι με το βουτυράκι μας. Και θέλω ένα νερό ανθρακούχο. Δηλαδή έχει ανθρακικό, κάνει... Ακούσατε. Και σε ένα χρησιμοποιημένο ποτήρι, εδώ είχαμε το ελαιόλαδο, θα μου ρίξετε περίπου ένα ποτήρι 150 ml νερό ανθρακούχο. Θα το ρίξουμε εδώ στο βουτυράκι και στο αυγό και θα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε να δείτε, αφρίζει. Αυτό θέλω. Υπόψη. Το νερό, το ανθρακούχο, να είναι σε θερμοκρασία δωματίο. Αν είναι κρύο, τέρμα. Χαλάσαμε το μείγμα μας και ερχόμαστε εδώ και ρίχνουμε. Και ρίχνουμε από πάνω. Έτσι. Καταλάβετε τι κάνω εδώ, ε. Τι καλή μαγιά κάνω. Έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία. Και απαλά με το χέρι, απαλά, απαλά. Το... κάνω να πάει σε όλη την πίτα μας, σε όλη. Έτσι. Θα μου πείτε, βρε Αντώνη, τις πειράζεις πάντα όλες τις πίτες, σχεδόν όλες. Και όσοι βλέπετε τις συνταγές μου στο κανάλι μου, ξέρετε ότι βαριέμαι τα καλούπια, τα τυποποιημένα πράγματα και να μην βάζουμε τη δική μας πινελιά. Σας δείχνω εγώ μια συνταγή. Βγάλετε την εσείς με το δικό σας τρόπο. Προσθέστε κάτι επιπλέον. Μπορεί να μην πετύχει, να μην είναι τόσο πετυχημένη. Βέβαια αυτό που σας κάνω εγώ είναι πολύ πετυχημένο, γιατί είναι δοκιμασμένο. Από μένα πάντα. Και από όλα τα προσφυλή μου πρόσωπα. Και τρελαίνονται, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ωραία. Κοίτατε, ανέβασα και το μείγμα μας και λίγο στα πλάγια εδώ έτσι. Και τώρα το πιέζω, να έρθει λίγο προς τα κάτω, με τα δάχτυλά μου. Να είναι δηλαδή ένα η πίτα, να υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία. Μας χαμερνάει. Και ας μου επιτρέψετε μια επιπλέον μεγαλύτερη ατασταλία, που τότε... δεν υπήρχε αυτό το υλικό, που τότε δεν το έκαναν αυτό και βαράτε με και ας κλαίω, αλλά κλαίω από ευχαρίστηση, γιατί όταν τη δοκιμάσετε αυτή την πίτα και τη φτιάξετε και όποιος τη δοκιμάσει θα ξετρελαθεί, μιλάμε. Όταν λέμε θα ξετρελαθεί, θα σας φυλάει και το χέρι και θα σας ζητάει τη συνταγή. Βγάλε ένα μίξ κίτρινο τυριών από το ψυγείο και θέλω 200 γραμμάρια τριμμένα 4 κίτρινα τυριά. Εδώ έχει ένταμ, γκούντα, τσένταρ και μοτσαρέλα. Δεν θα το λυπηθούμε. Ναι, δεν θα το λυπηθούμε, γιατί ο director chef θα μου το καρομπαλιάσει μετά τα ταυτάκια μου. Θα λέει τσιγκουνιά μέχρι και στην πίτα. Μια πίτα είπες να φτιάξεις παραδοσιακή και δεν τσιγκουνεύτηκες. Εγώ να τσιγκουνευτώ. Έναν director chef έχουμε. Πασά στην κουζίνα το πρωτάρι. Καλύτερα από πασόν στα Γιάννενα. Έτσι. Ωραία. Θα ρίξουμε και λίγο πιπεράκι.
Εντάξει. Η πίτα μας είναι έτοιμη για να φουρνιστεί στους 180 βαθμούς Κελσίου 30 έως 60 λεπτά. Να τη δούμε να ροδοκοκκινήσει, να μοσχομερνάει. Και αυτή την πίτα θα ήθελα να την αφιερώσω με πάρα πολύ αγάπη στη γιαγιά Κοντήλο και σε όλες τις γιαγιάδες, αυτές τις παλιές νοικοκυρές και τους παλαιούς νοικοκυρέους που στερήθηκαν πολλά, πέρασαν πάρα πολλά. Πολλές από τις γιαγιάδες μας αναγκάστηκαν και τις προγιαγιάδες μας να ξενιτευτούν, να βρεθούν στην άλλη άκρη του κόσμου, όπου κυνηγούσαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Δηλαδή, εσάς που με βλέπετε και εμένα. Αυτή η πίτα λοιπόν είναι για όλες αυτές τις γιαγιάδες, σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη. Για σένα, γιαγιά Κοντήλο, και για τη δική μου γιαγιά και για τη δική σου γιαγιά, ο Πλαστός. Τρικάλο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ακούστε πως τσιτσιρνάει. Πως τσιτσιρνάει, λέμε. Πω, 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 πω. Μετά από 50 λεπτά, βγάλαμε την πίτα μας λοιπόν, είναι έτοιμη και αν παρατηρήσετε στα πλάγια, θα δείτε ότι έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα του ταψιού, που σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, εδώ. Αφήνουμε να κρύωσει 20 με 30 λεπτά και μετά κόβουμε τις κομματάρες μας και σερβίρουμε με γιαούρτι ντόπιο, με πέτσα, αυτό που έχει και ένα ελαφρύ ξύνισμα. Μετά από μισή ώρα, εμείς την αφήσαμε λίγο περισσότερο βέβαια, γιατί οι δουλειές μαγειρικής στην κουζίνα του Πλωτάρη δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα θα πρέπει να την κόψουμε, θα την κόψουμε ένα κοφτερό μαχαίρι, γιατί αυτό το ταψί δεν είναι αντικολλητικό και δεν το φοβάμαι. Α, τι ωραίο αυτό, μου απελευθερώνει τα χέρια. Και μετά θα τη σερβίρουμε. Θα δείτε με το παραδοσιακό γιαούρτι με την πετσούλα που είναι ξινούλικο. Κοιτάξτε εδώ κάτω η κάμερα, θα σκατεύει. Ωραία. Κοιτάξτε. Ακούστε. Αυτό το κατάλληλο. Δεν είναι κατάλληλο μαχαίρι αυτό. Περιμένω να αλλάξω μαχαίρι. Ποιο θέλω να πάρω. Ε? Ποιο, πες ποιο να πάρω. Μου ποιο σε βολεύει. Για κοίτα ποιο είναι καλύτερο. Ποιο θεωρείς ότι είναι καλύτερο. Αυτά. Ε? Ποιο είναι να πάρω. Στρογγυλή μύτη. Πάρω το κόκκινο. Πήρε και εγώ τη μαχαιρόκλα για να εντυπωσιάσω. Αλλά τελικά κοίτα το μικρό το μαχαιράκι είναι καλύτερο. Απίστευτο. Εγώ τα θέλω έτσι. Εσείς κόψτε τα μεγαλύτερα. Εμένα μου αρέσει έτσι να κόβονται τα κομμάτια. Σκεφτείτε πόσους νοματέους έχω εγώ να θέσω. Πολλούς. Πολλούς. Εδώ θα τα κόψουμε έτσι. Και έτσι. Εδώ. Ζουμερή. Κριτσανιστή. Και συνήθως λένε ότι το πρώτο το καταστρέφομαι. Ε? Για να προσπαθήσω να μην το καταστρέψω. Να το βγάλω καλά. Πω, κοιτάξτε το τυράκι. Τι να λέμε, τι να λέμε, τι να λέμε. Εδώ, θα πάρω το πιάτο. Πω, τι να λέμε, κοιτάξτε από κάτω. Κοίτα εδώ. Εδώ. Το βλέπετε, δεν το ξαναδείτε. Πολύ ωραία. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει πλαστό, θα σας φανεί λίγο περίεργο σαν γεύση, διότι το καταλαβαίνετε το καλαμποκάλευρο. Εντάξει, είπαμε, είναι, κοιτάξτε, να τη δούμε λίγο από κάτω.
να μην σπάσω, προσπαθώ, αλλά κοιτάξτε, να δείτε και από πάνω κάτω πως είναι, να δείτε και εδώ με το τυράκι, κοιτάξτε τι ωραία, και δεν κρατιέμαι, θα μου επιτρέψετε, εδώ, εδώ, να το δοκιμάσω. Δεν μπορείς να φανταστείς πείμα. Παιδιά, κοιτάξτε το τυράκι εδώ, έλα, δάκρυσε κι άλλο το τυράκι, έλα, έλα το τυράκι, έλα. Μπράβο, μπράβο. Εκπληκτικό. Ε. Εκπληκτικό. Εντάξει, παιδιά, έχω ανατριχιάσει. Αν δείτε τις τρίχες μου, έχουν τσουτσουλωθεί. Διότι όταν φτιάχνω μια παραδοσιακή συνταγή τόσο καταπληκτική. Έλα, το έγινε, το φάμε. Ωραία, περιμένει να βάλω εδώ λίγο να το φωτογραφίσουμε και να σας το τραβήξω. Να βάλω λίγο εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία βγαίνει. Να το βάλω λίγο εδώ. Να βάλω και εδώ. Θα πέσει. Δεν πέφτει. Κοιτάξτε. Εντάξει. Μια από τις πιο ωραίες πίτες, εντάξει. Εμείς τα φάμε από τρία κομμάτια. Σας διαβέ, μωρέ διαβαίνει. Ωρε κι άλλος, κι άλλος έρχεται στα ατρικά, αλλά πήγε, ωρε πήγε. Τώρα θα σας δείξω έτοιμο το πιάτο, διότι ο καμεραμάν τη στιγμή που εγώ τα έκανα, αυτός έξινε τα αυτιά του. Οπότε κατεβαίνει η κάμερα κάτω για να δείξουμε. Έλα. Έβαλα λοιπόν γιαούρτι πρόβιο, αυτό εδώ, με την παδέλα, εδώ. Πασπάλισα με κόκκινο πιπέρι Ισπανίας ή ένα πιπεράκι της αρισκίας σας και τώρα θα πάρω αυτό εδώ, που το έκλειψα από μια φίλη μου κομμότρια, ψεκάζει τα μαλλιά όταν είναι να σε κουρέψει, και θα ψεκάσω και λίγο ελαιόλαδο, έτσι. Και είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πάρε μου και φωτογραφία. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία. Αν πώς. Και ως την επόμενη συνταγή, ξεκολλήστε από το κινητό και ζήστε τη ζωή με τον πιο απλό και φυσικό τρόπο.